Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ. Η Κυριακή που διανύομαι είναι η λεγόμενη Κυριακή των Προπατώρων και αναφέρεται στην ιερά ιστορία του γένους των ανθρώπων που προετοιμάζονται για να γεννηθεί από την αμίαντον κόρη της Ναζαρέτ, την αϊπάρθενο Μαριάμ, ο λυτρωτής του κόσμου, ο σωτήρας Χριστός, ο αιώνιος Θεός που έγινε και αιώνιος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κατέλησε κάθε είδους ανθρωποπαθή σκέψη για την κοινωνία Θεού και κόσμου. Ανατρέπει με την έλευσή του όλα τα στερεότυπα, όλες τις δεδομένες πραγματικότητες της ανθρώπινης πτώσεως. Ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αποθεώνεται. Ο παραβολικός λόγος της Κυριακής αυτής είναι σαφής. «Και ήρξαν το από μιας παρετήσθε πάντες στην πρόσκληση του Κυρίου της ζωής», απαντούν με την άρνηση. Η ιδιοκτησία, το καθημερινό έργο, η οικογενειακή απασχόληση, τα τρία αυτά στοιχεία πλέκουν το κλειστό κύκλωμα που απορροφάει τη φροντίδα και περιορίζει την ανθρώπινη ζωτικότητα. Ψαλιδίζει τα όνειρα, καλουπώνει τη δράση, καθορίζει το βηματισμό, κόβει τη θέα και την αναζήτηση του Παναγίου Θεού. Παράξενη που είναι η ανθρώπινη κίνηση στους διαδρόμους της ζωής και της ιστορίας και ρεαλιστική και αποκαλυπτική που είναι η διαλεκτική του Κυρίου μας, όπως έχει αποθησαυριστεί στα κείμενα των Ιερών Γραφών. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς εικονίζει σήμερα την εφροσύνη της Βασιλείας Του με την παραβολή του δείπνου και εντοπίζει το λόγο σε εκείνους που αρνήθηκαν να μετάσχουν στη Μεγάλη Χαρά. Στους καλεσμένους που απάντησαν με το προκλητικό όχι στο τιμητικό κάλεσμα και στερήθηκαν την εμπειρία της κοινωνίας με τον οικοδεσπότη και με τους συνδετημόνες της θεϊκής βασιλείας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι οι άσωτοι που έφυγαν μακριά και σκόρπισαν τον πατρικό πλούτο. Δεν είναι οι Φαρισαίοι που έστησαν τον εαυτό τους σαν είδωλο πάνω στη βάση του θαυμασμού και έχασαν από το οπτικό τους περιθώριο το πρόσωπο του Παναγίου Θεού. Είναι οι άνθρωποι που δόθηκαν στις φροντίδες, οι άνθρωποι που μπλοκαρίστηκαν στην καθημερινότητα, που απορροφήθηκαν και τυποποιήθηκαν και μέσα στην τυποποίησή τους νεκρώθηκε το πνευματικό τους αισθητήριο και έσβησε η λαχτάρα τους για κοινωνία με τον αιώνιον Θεόν. «Ήρξαν το από μιας, παρετήστε πάντες», λέγει το Ευαγγέλιο. Παρακολουθήστε λοιπόν και μετρήστε αδελφοί μου και αδελφές μου την απορροφητική δύναμη αυτού του κυκλώματος. Απόλυτα φυσική η ενασχόληση του ανθρώπου με τα βιωτικά. Με την ανάπτυξη του βιοποριστικού έργου, με την φροντίδα της οικογενείας. Όμως αυτός ο χώρος που προσφέρεται σαν γήπεδο αθλημάτων και ικανοποιήσεων μεταβάλλεται συχνά σε παγίδα που πνίγει το πνεύμα και καταστρέφει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Στον όρθρο της ιστορίας, μέσα στον Παράδεισο, είχε κυριαρχήσει ένα κλίμα ισορροπίας. Ο άνθρωπος δούλευε. «Έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το Παράδεισο της τρυφής. Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν», λέει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Θεόπτης Μωυσής. Ωστόσο, ο προπάτορας μας δούλευε αντικρίζοντας τον Θεό και απολαμβάνοντας την ευλογημένη συντροφιά του Παναγίου προσώπου του. Ζούσε κοντά στον Δημιουργό του και είχε μια άμεση και δημιουργική κοινωνία μαζί του. Από τότε που ο άνθρωπος βγήκε από τον Παράδεισο, η ισορροπία διαταράχθηκε και η σχέση άλλαξε και το καθημερινό του έργο, που πριν το πραγματοποιούσε μέσα σε ατμόσφαιρα ελευθερίας και κοινωνίας, μεταποιήθηκε σε κλειστό κύκλωμα που τον φυλάκισε και τον παγίδευσε στα υλικά πράγματα. Η χαρά της δουλειάς ξέπεσε σε βιοπάλι. Η σκέψη γύρω από το έργο έγινε απορρόφηση. Η φροντίδα κατάντησε μέρημνα των βιωτικών πραγμάτων. Έτσι η τραγική εμπειρία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι είναι πως η καθημερινότητά μας
συμπνίγει την ψυχή μας και μας απομυζάει το είναι μας, μας συνθλίβει μέσα στα γρανάζια της και μας στεγνώνει, μας κάνει ανίκανους να σκεφτούμε τον ουρανό και να ποθήσουμε με ειλικρίνεια και με συνέπεια τον Πανάγιο Θεό. Γίνεται κατά την έκφραση της γραφής η μέρημνα του αιώνος τούτου και κατά την κατεστημένη ορολογία της εποχής μας το άγχος. Ο άνθρωπος άλλοτε θεληματικά και άλλοτε αθέλητα, άλλοτε γιατί έχει αλωτριωθεί μέσα του και άλλοτε γιατί τον αναγκάζει το σχήμα του κόσμου, δίνεται με αποκλειστικότητα και απολυτότητα στο τρίπτυχο ιδιοκτησία, δουλειά, οικογένεια. Από το χάραμα της μέρας μέχρι τη βαθιά νύχτα σκέφτεται, ανησυχεί, προβληματίζεται, καταπιέζεται. Ο χρόνος του φαίνεται λίγος, δίχως περιθώρια η πρόθεση του στοχασμού σε άλλους ορίζοντες. Η αντοχή του παρουσιάζεται εξαντλημένη και δεν μπορεί να σηκώσει καινούργια φόρτιση. Ο όγκος των προβλημάτων του προβάλλεται καταθλιπτικός και δεν αφήνει την ψυχή να φτερουγήσει στους ανοιχτούς κόσμους του Θεού και των Αγίων Του. Εγκλωβίζεται στην προσκαιρότητα και απομονώνεται. Δουλεύει για το σήμερα και για την σάρκα και δεν υποψιάζεται την ύπαρξη και τις ανάγκες του πνεύματός του που είναι η καθαυτό ύπαρξή του. Δεν είναι ασυνήθιστη η φράση που περιγράφει την πνευματική της υποδούλωση. Καθώς μιλάμε και καθώς εκφράζουμε τη δομή της ζωής μας, το διακηρύττω με ανοιχτά. Δεν έχω τον καιρό. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με θέματα έξω από την καθημερινή μου απασχόληση και την άμεση επικαιρότητα. Σαν να μην είναι επίκαιρη η πνευματική μας υπόσταση και να μην είναι πρώτο χρέος τον ίδιο τον εαυτό μας η συνάντηση και ο διάλογος με τον Πανάγιο Θεό. «Και ήξαντο από μιας παρετήστε πάντες». Έντονη, χτυπητή η άρνηση μας αναγκάζει σε περισσότερη έρευνα και σε βαθύτερη ανάλυση. Το στενό κύκλωμα της καθημερινότητας δεν ενεργεί μονάχα σαν μαγνήτης που απορροφάει το λογισμό μας. Προκαλεί και ένα σύννεφο κοσμικής ασφάλειας που τυλίγει την ύπαρξη. Ο άνθρωπος που αφοσιώνεται στη δουλειά και που μεγιστοποιεί τη φροντίδα του για την οικογένεια, νιώθει πως μπαίνει σε κάποιο αμπρί και ασφαλίζεται από τις θύελες της ζωής και τα απρόοπτα της οδηπορίας του βίου. Όταν ένα νέο παιδί ξανήγεται να δουλέψει και προπάντων όταν συγκατατίθεται στη συνοδηπορία του γάμου, του ευλογημένου γάμου, εμείς όλοι το κοιτάμε με μία ανακούφιση και βεβαιώνουμε πως έχει αποκατασταθεί και πως έχει ασφαλιστεί, σαν να μπήκε σε λιμάνι ή πίνεμο, σαν να ξέφυγε τα δύσκολα περάσματα της ζωής, σαν να οριστικοποίησε την άνεση και την ευτυχία. Όμοια η αναζήτηση και όμοιο το αίσθημα και για τον ίδιο τον εαυτό μας, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Αν οι δουλειές γεμίζουν το χρόνο με απασχόληση και τις τσέπες μας με χρήμα, αν η οικογενειακή μας αιστεία φιλοξενεί τη χαρά και την κατανόηση, τότε νιώθουμε ασφαλισμένοι. Πιστεύομαι πως η σημερινή άνεση θα γεννήσει για την αυριανή και πως η αυριανή ευτυχία μας θα προωθηθεί σε μια τελεύτητη διαδρομή ανέφελης ευδαιμονίας και εγκόσμιας παρουσίας. Βέβαια έρχονται στιγμές που η αμφιβολία σφινώνεται στο λογισμό μας. Η ιδιοκτησία δείχνει ρογμές και προβάλλεται σαν αβέβαιη κτήση. Το επαγγελματικό έργο που καλύπτει το χρόνο μας και τροφοδοτεί την έπαρσή μας περνάει αποφάσεις μαρασμού. Η οικογενειακή γαλήνη ταράσεται από μάχες και απρόοπτες κρίσεις. Όλα περνούν από δοκιμασίες, όλα μα όλα. Όλα έρχονται σαν στιγμιαίες θύελες ή σαν τυφώνες και τραντάζουν το αμπρί της αυτοασφάλειάς μας. Για μια στιγμή κλονιζόμαστε. Ωστόσο όταν περάσει μπόρα, ξανά θρονιαζόμαστε στο ψεύτικο αίσθημα της ασφάλειας και δεν ζητάμε το δυνατό χέρι της αγάπης και της προστασίας που είναι ικανό να καλύψει σωστικά την ύπαρξή μας και να μας χειραγωγήσει από την αβεβαιότητα της εγκόσμιας πραγματικότητας στην απόλυτη βεβαιότητα της ουράνιας βασιλείας. Μέσα στην ανθρώπινη ασφάλεια, μέσα στους καπνούς των επαγγελιών της ύλης χάνομαι την πνευματική αγωνία,
Σταματούμε να ψάχνουμε για το Θεό. Χάνουμε τη δίψα μας για το πρόσωπό Του και για την αγάπη Του. Μερικοί άθεοι και ληστές και αγνωστικιστές και σκεπτικιστές, απλοποιώντας τα προβλήματα της ιστορίας και προσπαθώντας να ξεριζώσουν το γνησιότερο βίωμα που έχει ο άνθρωπος, το θρησκευτικό συνέστημα δηλαδή, φώναξαν σε τόνους ψηλούς πως ο φόβος δημιούργησε μέσα στις ανθρώπινες ψυχές την εμπειρία του Θεού. Πως η ανασφάλεια μέσα στο απέραντο σύμπαν και κάτω από την τραχύτητα των φυσικών νόμων γέννησε την εντύπωση της υπερκόσμιας οντότητας που δημιούργησε τα πάντα, που κυβερνάει τον κόσμο, που προνοεί για όλα. Το αξίωμα αυτό είναι και αντιεπιστημονικό και ψεύτικο. Ωστόσο το αντίθετο είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Το πρόσκαιρο αίσθημα της ασφάλειας που προκαλεί η κτήση και η γεύση της ύλης κλείνει τον ορίζοντα και κοιμίζει την ανησυχία της ψυχής για το Θεό και για την αγάπη Του. Οι Άγιοι τοποθετούσαν την ασφάλειά τους και την εμπιστοσύνη τους στον Θεόν, τον Πανάγιο, τον Πανακύρατο, τον Αιώνιο. Ο ηλιστής άνθρωπος που δεν κοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα του εμπιστεύεται τη ζωή του και την ευτυχία του στον δραπέτη πλούτο ή στην πρόσκαιρη οικογενειακή γαλήνη. Στα εξωτερικά πράγματα που για κλάσματα του χρόνου του διευκολύνουν τη γήινη ζωή. «Και ήξαντο από μιας παρετήστε πάντες», λέγει το Ευαγγέλιο. Οι καλεσμένοι άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να παρετούνται από την τιμή της προσκλήσεως. Όμως από τι παρετήθηκαν? Παρετήθηκαν από τη χαρά του δείπνου, από το μεγάλο πανηγύρι και από την απέναντι χαρά που είχε ετοιμάσει ο συμβολικός οικοδεσπότης. Υπογραμμίστε αυτή την εικόνα, γιατί είναι θεμελιακή στη διαλεκτική του Κυρίου μας. Ο ουράνιος οικοδεσπότης μας προσκαλεί στην πλατιά και βαθιά εφροσύνη Του. Μας καλεί κοντά Του για να νιώσουμε το πλήρωμα της χαράς, για να γευθεί η ύπαρξής μας την πνευματική άνεση και την καθαρή ευτυχία. Όμως, η χαρά που δίνει η ύλη στέκεται μπροστά μας και μας φράσει το δρόμο. Μας εντυπωσιάζει και μας συνεπέρνει. Μας δείχνει τα μεγαλεία της και τα στολίδια της. Διαφημίζει τα πλούτη της και τις γήινες ανέσεις της. Και εμείς, εντυπωσιασμένοι, ανακόπτουμε το βήμα και δινόμαστε στην προσκαιρότητα. Στο γλέντι το καθημερινό, στις μικροχαρές και τις μικροευχαριστήσεις του νυν καιρού. Και δεν τρέχουμε προς την χαρά του Θεού και προς την εφροσύνη του μεγάλου δείπνου της αγάπης Του. Δώρα του Θεού και όλα αυτά τα υλικά αγαθά βέβαια, δεν τα φτιάξαμε εμείς, δεν πλουτίσαμε με αυτά τη γη μας και δεν διακοσμήσαμε με την ομορφιά τους και με τη χάρη τους το ανάκτορο της δημιουργίας και το δώμα της ιστορίας. Όμως εντυπωσιασμένοι από τη λάμψη της υλικής δημιουργίας, δινόμαστε με πάθος τη γεύση τους και αναπαυόμαστε στη χαρά τους, ξεχνώντας τον μεγάλο οικοδεσπότη που μας πλούτησε με τα δώρα του και μας γέμισε με την αγάπη του. Μεθάμε με την τρελή χαρά σαν τα ανήλικα παιδιά και δεν αφήνουμε το βλέμμα μας να αναζητήσει τον ουράνιο πατέρα που μας τα χάρισε από άπειρη αγάπη. Και το ακόμη πιο τραγικό, όταν Εκείνος μας καλεί στη γεύση των πνευματικών δωρημάτων Του, όταν μας τρώνει το τραπέζι της υπερούσιας τροφής και της ανίποτης χαράς του δείπνου της Βασιλείας Του, τότε διστροπούμε. Γυρίζουμε το βλέμμα, απαντάμε με την άρνηση και παραδεινόμαστε στην κρεπάλη των απολαύσεων της γης μας. Η στάση μας αυτή δεν εκφράζει μια στιγμιαία γένεια, μια παροδική έστω εμπλοκή στην καθημερινή απασχόληση, είναι μια στάση ολότερα αλνητική. Φανερώνει φιλοσοφία, ολιστική, αυτοπαράδοση και υποταγή στο υλικό και το εφήμερο, εξάρτηση της ευτυχίας μας από τα στοιχεία που δεν έχουν καμία σταθερότητα και δεν δίνουν καμία εγγύηση συνέχειας. Αγαπητοί μου τηλεθεατέ, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το ότι η παραβολή που θα διαβαστεί στην Εκκλησία μας αυτή την Κυριακή των Προπατώρων κλείνει με μια απόλυτη και αυστηρή φράση του Κυρίου μας. «Λέγω ημίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου». Σας το λέω κατηγορηματικά, λέει ο Κύριος, πως κανένας από τους άνδρες εκείνους που προσκλήθηκαν και αρνήθηκαν δεν θα γευτεί τη χαρά
και την εφροσύνη του δείπνου. Η ζωή πνευματική, η κοινωνία με τον Θεό, η μετοχή στη Θεία Χάρη, όλα αυτά αποτελούν μια γεύση. Την υπέρτατη γεύση. Τροφή που δεν γεμίζει απλώς το στομάχι, αλλά πληρώνει την καρδιά και τρέφει την ύπαρξη με την ανέκφραστη ευτυχία. Όμως ο άνθρωπος που περιορίζει τον οραματισμό του στο κύκλωμα των γήινων απολαύσεων δεν έχει τη δυνατότητα μήτε να γνωρίσει, μήτε να δοκιμάσει την ατίμητη αυτή εφροσύνη. Τρώει και πίνει και γλεντάει, αλλά δεν μετέχει στο δείπνο του Θεού και στη χαρά των δοξασμένων παιδιών του Θεού. Γελάει πριν κλάψει και κλαίει μετά το γέλιο του, αλλά δεν έχει την ικανότητα να παρακαθίσει στο τραπέζι των θείων δωρεών και να γεμίσει την ύπαρξή του με την αγάπη του Θεού και την ευτυχία των συνδετημόνων του θεϊκού δείπνου. Δεν την ξέρει αυτή την χαρά, δεν την υποψιάζεται και δεν την αναζητάει. Του είναι αρκετό όπως απολαμβάνει την ύλη, αγνοεί τον έρωτα του Θεού και δαπανάει το χρόνο του στην κτήση και στην γεύση της ύλης. Αντίθετα, η κοινωνία με τον Θεό είναι η γλυκύτερη γεύση, η δυνατότερη μέθη, η καθαρότερη απόλαυση που γεμίζει την ύπαρξη όσο οδηπορεί σε τούτη τη γη και την συνοδεύει στην ατελεύτητη αιωνιότητα. «Χορταστήσομαι εν το οφθήνε με την δόξα σου», λέει ο ψαλμωδός, ο μέγας νοσταλγός του Θεού, ο προφητάναξης Δαβίδ. «Θα χορτάσω όταν αντικρίσω το δοξασμένο πρόσωπό σου και ενωθώ μαζί σου για πάντα». Αυτός είναι ο χορτασμός των Αγίων. Αυτός είναι ο χορτασμός των συνδετημόνων της τραπέζης του Θεού. Αυτός είναι ο χορτασμός των μελών της βασιλείας του. Αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι γεγονός που δεν παίρνει αμφισβήτηση πως είμαστε προσκεκλημένοι όλοι στο τραπέζι της αγάπης του Θεού. Όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ας ξεφύγουμε λοιπόν από το σιδερένιο κύκλωμα που μας φυλακίζει και μας καταπιέζει για να ανταποκριθούμε ελεύθερα στην ιερή πρόσκληση που μας απευθύνει εκείνος διηνεκός. Να πάμε με φλογερή καρδιά στο δείπνο και στην αγκαλιά του οικοδεσπότη που είναι ο πατέρας μας και ο Θεός μας και να γευθούμε την εφροσύνη που εκείνος έχει ετοιμάσει για μας, που εκείνος έχει ετοιμάσει για την αγάπη μας. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας είπε ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ του Θεού. Και οι θεόφρονες, οι φωτοειδείς, οι χαριτόβρητοι, οι θεσπές, οι άγιοι μας, οι θείοι πατέρες, δεν ελάτρευσαν την κτήση, αλλά τον κτίσαντα. Και πάντοτε υπέστησαν την καλή αλλίωση, δηλαδή την αναγωγή από την κτήση στον κτίσαντα. Δεν έμειναν να βλέπουν την κτιστή πραγματικότητα και να συμπνίγονται σε αυτήν. Χαίρετε, ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε και να σας χαρίζει την παρουσία Του και τη θεϊκή Του δύναμη και ζωή στην καρδιά σας.